Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μουάνζας, καλώς ήρθατε για δεύτερη φορά στην Ζάκυνθο και στην ενορία μας. Θα ήθελα σε αυτή την επαφή να παρουσιάσουμε μέσα από τον Ιχθυμερών το ηλεκτρονικό περιοδικό της ενορίας μας και του γραφείου τύπου της Μητροπόλεως μας, την σχέση Ορθοδοξίας και ειδωλολατρείας και μαγείας στη μακρινή Αφρική και στη Μητρόπολη που υπηρετείτε. Διότι είναι κατανοητό ότι δεν είναι εύκολο να διαδοθεί ο χριστιανισμός και δι' η Ορθοδοξία σε ένα ειδωλολατρικό περιβάλλον, όπου εμφυλοχωρεί η μαγεία και η λατρεία διαφόρων ειδώλων και διαφόρων παρόμοιων πραγμάτων. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως που μου δίνετε χρυσή ευκαιρία να μιλήσω στους ακροατές σας. Πριν όμως να μιλήσω, θα ήθελα να σας μεταφέρω χαιρετισμούς και ευλογίες του Μακαριωτά, του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής, κυρίου Θεοδόρου. Όπως επίσης να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και ευχαριστίες του ποιμνιού μου, της σειράς Μητροπόλεως Μάδας. Αλλά αφού το αναφέρατε ότι είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ, πράγματι αισθάνομαι και από την προηγούμενη φορά και αυτή τη φορά η καλή φιλοξενία της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οπότε και από αυτή την πλευρά θα ήθελα να με επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον οικείο επίσκοπο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Διονύσιο, καθώς και το γέροντά μας, του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Δωδόνης, κύριο Χριζόστομο. Βέβαια το θέμα που αναθέσατε, το θέμα ειδωλολατρείας και μαγείας, εκεί στα μέλη τα δικά μας είναι μεγάλη πρόσκληση προς το έργο της Ιεραποστολής. Καλλιεργεί ένα περιβάλλον που έχει προκαταλήψεις, που έχει διαμάχες, που ακόμα που έχει και ανθρωποθυσία. Αυτά τα τρία φαινόμενα δεν συμβαδίζουν με το φως του Χριστού, με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ούτε με τον άνθρωπο που έχει απελευθερωθεί από τα δεσμά του διαβόλου και τώρα είναι ο νέος άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στο κόλπο της Εκκλησίας. Βλέπουμε βέβαια ότι η προσπάθειά μας για να δώσουμε το φως του Χριστού απελευθερώνει μερικούς, αλλά πάλι με αυτό το περιβάλλον δημιουργεί δυσκολία. Ο άνθρωπος να οικειοποιηθεί πλήρως στην εκκλησιαστική ζωή. Διότι η ειδωλολατρεία και μαγεία είναι δύο όψεις του ενός νομίσματος και συνδέεται άρρηκτα με τη ζωή των Αφρικανών πολλών αιώνων. Και ο χριστιανισμός εκεί, βέβαια τώρα μιλάμε ότι είναι μόνο 100 χρόνια, οπότε ακόμα επικρατεί, θα έλεγα, μεγάλη επιρροή στον κόσμο που έχει
εισέλθει στην Εκκλησία. Και μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση απαράδεκτη, θα έλεγα. Ένα πόδι του πιστού να είναι μέσα στην Εκκλησία και το άλλο να είναι μέσα σε αυτά τα δεδομένα της ιδεολατρίας και της σημαντίας. Αλλά να είμαι λίγο έτσι, να φέρω ένα παράδειγμα για να μπορέσει τα πράγματα να είναι πιο πιαστικά και κατανοητά. Αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά. Και τα παιδιά ευτυχώς και αυτά μου αγαπάνε. Έρχονται κοντά μου, τους αγκαλιάζω και μοιραζόμαστε τα λίγα που έχουμε και έτσι να αισθάνονται ότι κοντά μου βρίσκονται στον μπαμπασκόφ, όπως το λένε εκεί κάτω, σε βασμιάτα. Αλλά τι συμβαίνει. Μία μέρα που ήμουν κοντά σε αυτά τα παιδιά, ένα παιδί μου κάνει μία έκπληξη με τη συζήτηση που ανέπτυξε. Και μου λέει, μπαμπασκόφ, είσαι βασμιότατε, όπως το λέτε εδώ. Εσείς πώς προστατεύετε από το κεραυνό? Του λέω, τι εννοείτε παιδί μου? Και βγάζει το χέρι του και μου λέει, εδώ οι γονείς μου έχουν βάλει ένα στρογγυλό πλαστικό μαύρο πράγμα στο χέρι του, που εκεί του λένε και το πιστεύει ότι αυτό είναι μια προστασία εναντίον το κεραυνό. Και αναρωτιέται τώρα το τι σκοπό του, πώς προστατεύεται αφού βλέπει τα χέρια του δεν υπάρχει το παρόμοιο. Και του λέω, κοίταξε, εμείς που είμαστε την Εκκλησία, που πιστεύουμε τον Χριστό μας όπως Κύριος και Σωτήρα μας, φοράμε το Σταυρό και του έδειξα το Σταυρό. Και έτσι με την πρόνοια του Θεού προστατευόμαστε και από αυτό το κεραυνό που λέτε. Και εσείς νομίζω έπρεπε να έχετε εμένα μου βάλανε και κάτι παραπάνω. Οπότε σε τέτοιο περιβάλλον νομίζω ο ακροατής καταλαβαίνει κατά πόσο η μαγεία και η ιδωλατρία πώς έχουν επικρατήσει ή πώς έχουν κρατήσει το μυαλό ή το νου του Αφρικανού μέχρι στιγμή. Και από την άλλη μεριά, κατά πόσο σαν Εκκλησία και διάκονη της Εκκλησία, από το Επίσκοπο, ιερέα, διάκονο, κατοικητή, πώς πρέπει να παλέψουμε για να μπορέσουμε ο νεοφώτιστος πιστός να οικειοποιηθεί μέσα στην Εκκλησία και να αποφύγει τα σύμβολα και νοοτροπία της ιδωλατρίας και ακόμα της υπαγίας μέσα στη ζωή του. Νομίζω με αυτά τα λίγα θα έλεγα ότι η μαγεία από την πλευρά μου τη βλέπω ότι είναι εχθρό για όλη την αποστολική μας προσπάθεια. Προτού κλείσουμε, μία διευκρίνηση. Μιλήσατε και για ανθρωποθυσίες. Γίνονται ακόμα ανθρωποθυσίες εκεί κάτω? Ανθρωποθυσία πράγματι γίνεται και οι μάγοι εκμεταλλεύονται διάφορες περιστάσεις που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει στη ζωή του και έτσι του βάζει σε κατάσταση να φτάσει σε αυτή τη τελετή ανθρωποθυσία, ούτως ώστε να ξεπεράσει αυτές τις περιστάσεις διαφόρων είδων που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Για παράδειγμα,
ξέρει πολύ καλά ότι η φτώχεια εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη, ο μάγος. Και ο άνθρωπος θέλει να ξεπεράσει τη φτώχεια. Και επειδή ζούμε κοντά στη λίμνη, τη μεγάλη λίμνη αυτή της Βικτωρίας, που έχει περίπου 70 χιλιάδες τετραγωνικό χιλιόμετρα, και ο περισσότερο πληθυσμός βιώνει με ψάρι, ή ψάρεμα θα έλεγα. Οπότε του λένε, αν μπορείτε να φέρετε ένα δάκτυλο του παιδιού ή του τάδε άνθρωπο, τάδε ηλικία ή το πιο συνηθισμένο, τον αλμπίνο, δεν ξέρω αν ξέρετε τον αλμπίνο, οπότε μπορούμε να σας φτιάξουμε ένα πακέτο ότι όταν πρόκειται να πάτε να ψαρεύετε, στη λίμνη, θα πιάσετε πολλά ψάρια, οπότε θα πουλήσετε και με αποτέλεσμα, να πλουτίσετε. Οπότε να κινδυνεύεται η ζωή των παιδιών, να κινδυνεύεται η ζωή των διαφόρων ανθρώπων κατηγοριών που έχει ο μάγκος ορίσει, αλλά ιδιαίτερα να κινδυνεύεται και η ζωή των αλμπίνων, επειδή ο μάγος είχε πει ότι πρέπει να φέρει τάδε σημείο που δεν μπορεί να το κόψει, να το αφήσει ζωντανό, πρώτα το σκοτώνει και μετά παίρνει αυτό το κομμάτι που το έχει ζητήσει. Τραγικές καταστάσεις ομολογουμένως. Όντως τραγική κατάσταση. Και από την άλλη μεριά, σαν Ιεραπόστολος, βλέπω ότι επιβάλλεται εμείς σαν Απόστολοι να το δούμε ότι η ανάγκη να δώσουμε το φως του Χριστού σε αυτούς τους ανθρώπους αξίζει ο κόπος. Γιατί αν ο άνθρωπος αυτός απελευθερωθεί από τα δεσμά της ιδωλατρίας και της μαγείας, θα έχει αξίες και μεταξύ από αυτό να τιμήσει αυτό το πολύτιμο δώρο που μας έδωσε ο Θεός, τη ζωή. Ούτε να σκέπτεται να το αφαιρέσει με ψευτιά, γιατί δεν πρόκειται να με αυτή τη μαγική τελετή να πιάσει ψάρια. Δεν έχουν καθόλου σχέση. Ο άλλος ο μάγος στοκεύει μόνο να εκμεταλλεύει αυτό τον άνθρωπο να πάρει λεφτά. Δεν είναι ότι να το βοηθήσει να πολιτήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διαφώτιση που μας κάνατε ως προς αυτό το μεγάλο θέμα για σας, πιστεύω. Όντως είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, αλλά επίσης να ζητήσω και τους ακροατές σας να προσεύχονται για το έργο της Αποστολής και της Εκκλησίας μας, ούτως ώστε να δώσουμε το φως του Χριστού σε αυτούς τους ανθρώπους να είναι όντως ελεύθεροι και μέσα στο κόλπο της Εκκλησίας να αρχίσουν μια νέα πορεία, η πορεία που λέγεται «Η ζωή εν Χριστώ διαρκεί πνεύματος».